Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Ομογένεια Δολονδίνο θα σας κρατήσει συντροφιά και θα σας παρουσιάσει τις πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας και όχι μόνο. Γι' αυτό συντονιστείτε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα και όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται εδώ. Ας δούμε όμως πρώτα τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV, ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 264. Απλά επιλέξτε την κατηγορία International από το Vision TV. Με το Rockbox μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Rockbox μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της CETA UK και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή με την CETA UK στο τηλέφωνο 0800 036 00 78. Το application Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Σας καλούμε να μας ενημερώνετε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην κοινότητά μας. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα βιντεοσκοπήσουμε το γεγονός και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο μας είναι 020 82 92 70 37 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Και αυτή την Παρασκευή, στην εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, θα παρακολουθήσετε τις πιο πρόσφατες και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα δείτε την εκδήλωση με αφορμή τα 11 χρόνια λειτουργίας του οίκου ευγυρίας Autumn Gardens, αποσπάσματα από τη μουσική εκδήλωση με το μουσικό συγκρότημα Πλαστικές Καρέκλες που διοργάνωσε το LGR, και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με συνεντεύξεις από το Wine Festival 2018. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που αφορά στην μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γνωστό οίκο ευγυρίας Autumn Gardens. Η κάμερα του Hellenic TV και ο συνεργάτης μας Βασίλης Παναγή ήταν εκεί, μαζί με πολλούς επίσημους, για να γιορτάσουν την επέτειο των 11 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, συγγενείς των ενίκων και πολλοί φίλοι και υποστηρικτές του Ιδρύματος. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο συνεργάτης μας Βασίλης Παναγή θα κάνει την εισαγωγή και αμέσως μετά η κάμερα του Hellenic TV θα σας αποκαλύψει τα όσα έγιναν μέσα στον οίκο ευγυρίας, όπου γιορτάστηκαν με μεγαλοπρέπεια, πλούσιο φαγητό και σε ευχάριστη ατμόσφαιρα τα 11 χρόνια λειτουργίας στο Autumn Gardens. Βρισκόμαστε λοιπόν στο εξωτερικό του οίκου ευγυρίας Autumn Gardens, όπου σήμερα είναι η 11η επέτειος της έναρξης των εργασιών του. Ο κύριος Μελής Ούρης και η κυρία Αναστασία Ούρη και η οικογένεια εδώ μας αναμένουν στο εσωτερικό, όπου θα μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σήμερα στο Autumn Gardens. Πριν περάσουμε όμως μέσα, να σας πω ότι σήμερα είναι καλεσμένοι αρκετοί παράγοντες της παροικίας, μεταξύ αυτών και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Γρηγόριος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα μας ευλογήσει και το φαγητό, το οποίο ετοιμάζουν οι κυρίες και οι κύριοι. Η σούβλα είναι η παραδοσιακή σούβλα, για να νιώθουν και οι καλεσμένοι, καθώς επίσης και οι θαμώνες, έτσι, μια ατμόσφαιρα η οποία είναι πιο προσιτή στην ατμόσφαιρα την ελληνική, την κυπριακή. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, καλύτερα ας περάσουμε τώρα μέσα για να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει. Thank you.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας λάβαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη από διάφορους καλεσμένους. Πρώτος μίλησε στην κάμερα του Hellenic TV ο παράγοντας της παροικίας και πρώην δημοτικός σύμβουλος κύριος Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε πόσο ευχάριστο είναι το κλίμα για τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Autumn Gardens. Όπως βλέπετε υπάρχουν και κάποιοι καλεσμένοι, άλλοι παράγοντες της παροικίας εδώ πέρα. Λοιπόν, να τους φέρουμε κοντά για να μιλήσουν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντινίδης, που είναι πάντα παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Κύριε Κωνσταντινίδη. Είμαι πάντοτε μεγάλη ο μελής, ας είναι καλά, και αξίζει τον κόπο να δίνουμε την παρουσία μας και την υποστήριξή μας σε κάτι που χρειάζεται η παροικία. Απλώς κοίταξε γύρω να δεις όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, περισσότερων από εμάς φυσικά, οι οποίοι έχουν κάπου που μπορούν να ζήσουν άνετα, να μιλούν με τον κόσμο γύρω τους, τη γλώσσα να δέχονται τη γλώσσα τους, την εκκλησία τους, τη θρησκεία τους, και να νιώθουν σαν να είναι στο χωριό τους ή στο σπίτι τους. Μάλιστα. Δεν έχει ωραιότερο πράγμα, ας πούμε, στα ιστερινά σου, παρά να είσαι απομονωμένος σε έναν άλλο γεροκομείο που να μην μιλάς τη γλώσσα, να μην σε ξέρει κανένα, να μην ξέρει κανένα. Υπάρχουν, να μην ξεχνάμε, και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άλλους συγγενείς ειδικούς εδώ, και έτσι, ενώ είναι σαν να είναι σε μια μεγάλη οικογένεια, οπότε ξεπερνά εκείνον το θέμα, αν υποτίθεται, που νιώθουν πολύ άνετα. Φυσικά να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι συμπατριώτες μας, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά ειδικά μιλώ για τους δικούς μας, οι οποίοι έχουν αυτή την ευχέρεια να νιώθουν ότι είναι σε χέρια καλά, με δικών τους κόσμο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και να περάσετε καλά. Ακόμα μια συνέντευξη θα δείτε τώρα. Στο Βασίλη Παναγή μίλησε η νεοεκλεγήσα δημοτική σύμβουλος στο Enfield και στο Southgate. Όπως δήλωσε, η Μαρία Αλεξάνδρου είναι η πρώτη ελληνοκύπρια δημοτική σύμβουλος που εκλέχθηκε στην περιοχή και είναι πολύ περήφανη γι' αυτό. Επίσης δήλωσε την απεριόριστη υποστήριξή της στην οικογένεια Ουρή για το μεγάλο έργο που επιτελούν. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη της κυρίας Μαρίας Αλεξάνδρου. Όπως έχω πει προηγουμένως, είναι αρκετοί οι παράγοντες που βρίσκονται εδώ από την παροικία μας για την μεγάλη γιορτή, την επέτειο, την 11η επέτειο της έναρξης εργασιών του οίκου ευγυρίας Autumn Gardens, το οποίο είναι αδελφικό ίδρυμα με το Anastasia Lodge, ιδιοκτησία του κυρίου Μελίου Ούρη και της οικογένειάς του. Έχω μαζί μου λοιπόν την κυρία Μαρία Αλεξάνδρου Κάνσελορ, η οποία είναι η σύζυγος του Νίκου Τζαβρού και θυγατέρα του γνωστού παράγοντα της παροικίας, Φίβου Αλεξάνδρου. Welcome, Maria. Hello. 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 Nice to meet you. Nice to meet you too. Let me just congratulate you, first of all, for being elected as a councillor. Thank you very much. Give me more about it. I mean, tell me how you feel and what is your daily responsibilities and your plans. I'm very proud to be elected as a councillor. I'm the first Greek female Greek Cypriot councillor in Enfield Southgate. Just for my background, just so you know, I used to work for the MP David Burrows. Yes. So I do have a political background, and I work for the local Conservative Association. I've already started casework, so I'm already helping people in the community. Okay. And we have the meetings as well, and I've met with local organisations. I'm also involved with the Conservative Friends of Cyprus, and I organise trips with the British MPs to Cyprus so that they can see the situation and then speak in Parliament and hopefully find a solution. Mm-hmm. In which way? You said earlier on you're helping the Cypriots in Enfield Council. In which way are you helping them? I'm involved obviously with different organisations, meeting them and helping them personally, but also with the Cyprus situation as well. People that have missing, they're contacting me, and obviously I'm letting them know about how I help them with the British MPs taking them to Cyprus to bring the Cyprus issue to the forefront. Okay. Do you have a good relationship with our first
Cypriot MP, Mr. Mamoxarlam? Yes, we've met. He did thank me on winning, and we do actually meet at different meetings, so we do actually get on together. Quite well. We do get on very well. And what are your plans for the future? Obviously, I want to be a big voice for the Greek community, and I want to encourage more women, more Greek women, to get into politics as well. But obviously, I'm involved with different organisations regarding mental health and the vulnerable, and I want to help as many people as possible. Okay. All right. Now, in which way the Anthi Castle can help these organizations, these, like Ikus Evgerias, places for older people? I think what they have to do is have a closer contact, get the councillors to be more aware of this place and to come and see the place and see how they can help, maybe financially or in different ways. But obviously I'm a contact, so they can contact me. And do you work in for this kind of maybe relationship so they can gain some help? I'm going to do everything I can to help, because I do know the owners as well. Yes. So I will do everything I can to help. Okay. Is this job now you are responsible for so many things affected the family matters? No, I have a very very wonderful husband. Actually, he's very supportive, and so are my children. I have older children. How are the children? Are they growing up? My oldest is 23, and my youngest is 8. Okay. So they've all helped me with campaigning as well. Lovely. So that's not a problem. Thank you very much, and have a good day today. Thank you. Thank you. Thank you for speaking to us. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η αντιδήμαρχος του Ένφιλντ, κυρία Κέιτ Ανολού, η οποία με μεγάλη χαρά συμμετέχει στις εκδηλώσεις του οικοευγηρίας Autumn Gardens και δίνει πολλά συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες και στο προσωπικό, οι οποίοι εργάζονται σκληρά για να προσφέρουν απαραίτητη φροντίδα σε όλους τους ολοικιωμένους που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα. I'm with the deputy mayor of Enfield, Kate Anolou. Yes, is okay? Correct, yes. How are you? You okay? I'm fine, thank you so much. Would you mind giving us your thoughts and your opinion about this place here, Autumn Gardens, please? Well, good afternoon, everyone. I'm actually so happy to be here because in life we are all very active, doing some work and everything, but we don't really know how we're going to end. And to come here and meet some of the people that I've greeted this morning are people who have contributed to the society so much, but it's so nice that they have a place where people care for them, where they can, it's like you've come to a place where you've been taken care of, and everybody loves you, and everybody is doing the things that you want to do, you want to be done for you. And this place has been, I was here some few years ago when I was mayor of Enfield, and it has expanded so much with a lot of people that care, and I think that is the most important thing, is people that care. Exactly. Because as you get older, you want to know, what's going to happen to me? Yes, exactly. You know, will my children be able to care for me? If they're caring for me, would they be able to take me to a better place where they can come and visit, where my friends can come and visit? And this is the place. And I think it's so, the manager, the owner of this place, we just have to say, may God bless them to give this opportunity for people. Because there are many people, they're in their home, they have nobody. Sometimes they have found, they passed on because there's nobody care about them, and they've contributed so much to the community. Yes. So this is a wonderful place. The atmosphere is not just clean, but it's warming and welcoming. Very welcoming, and it's very warm. Yes. So I think that's the most important thing, and I really thank God that we have something like this. And and also it's very diverse. It's very diverse because I've met a lot of people from other communities, various communities. From various communities, and that's what is very, very important as well. And I'm so happy that they've managed to do this. Yes. So really
care for everybody. Exactly. Yes. How much and what can the Envin Castle can do to help these people, the ones who are taking care of the older people? I think the most important thing, we've got to get Envin Castle to come here and see what is happening. Mm-hmm. Because sometimes you need to see with your eyes what is happening. Exactly. Then when we're talking about helping, then they know that they are doing a great work. Yes, they need to come and see what is happening. Mm-hmm. Because if every community can have this, or this, then we won't have any problem. Yes, But they need to come and see what people have put in here, so that at least when they come for to be helped, then they know what they're talking about. Okay. Now, in our tradition, we have this, when we have organizing these events, we have speciality, the souvla. Did you hear about the souvla? Souvla is, the cooking over there. Oh, yes. Oh, yes. Definitely. Definitely. That's special souvla. Yes, definitely. Did you try before? I have. When I came about a few years ago, because I came at the same barbecue time as well. But it wasn't as big as this. Today is big. Today is different. They're the best people who can cook souvla. They are here today. Yeah, well, absolutely. So you're wonderful. You're going to enjoy yourself. Yes, definitely. And it's wonderful. And I'm so, so pleased that, it's like a return, I've come back. Yes, you've it's come been back. Nice talking to yes, you. Yes, thank you so thank much. Thank you very much. So much. And I'm very, very pleased to be, have the opportunity to come back here. Because as soon as I walked in, it's a familiar place, exactly. And the manager, the owner, I know him. He said to me, I know you before. I said, of course I remember. I even told the chauffeurs who were coming, I said, I've been to this place, But when I came in, it's marvelous. It's quite different. Yes. It's quite different. It's thank getting you. Stronger and stronger and better and better. Thank you. Thank I you think very that much. Is very, have very a good important. Day. Thank you so thank much. You. Thank you so much. And thank you to everybody that is contributing to this, because I'm sure it's everybody that put their hands together definitely. Contribute to this. Definitely. And then at least, I hope that when I get to this age, I'll be able to be looked after like yes, this, here. Because, yes, yes exactly. Definitely. And me. Yes, we exactly. might end up together here. You never know. Because that's what we pray for, yes. We pray to for be to be in a place to, like this, exactly. to be looked after. To be looked after. Yes. To be looked after. Thank you very, very much. Important. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. All the best. Thank you so much. Thank you. Άλλος ένας νεοεκλεγής Ελληνοκύπριος Δημοτικός Σύμβουλος έδωσε το παρόν και μίλησε στην κάμερα του Hellenic TV και στον Βασίλη Παναγή. Ο Στέφανος Ιωάννου είναι ένας από τους νεότερους δημοτικούς σύμβουλους. Μόλις 21 χρονών και συνεχίζοντας τις σπουδές του, η Ομογένεια του Λονδίνου του έδωσε την μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπήσει το Δημαρχείο. Ας παρακολουθήσουμε όσα είπε στην κάμερα του Hellenic TV. Yes, μεταξύ των άλλων λοιπόν είναι και ένας νεαρός ο οποίος εκλέγηκε δημοτικός σύμβουλος. Ο νεαρός από όλους τους νεαρούς είναι ο Στέφανος Ιωάννου. Ο Στέφανος Ιωάννου λοιπόν είναι μόλις 21 ετών. Συγχαρητήρια στον Στέφανο. Στέφανε, can you give us a little bit about yourself, a short biography? Who are you and what's your profession and how you feel that you've been elected and you are the youngest of all? So I was elected a Conservative councillor on May the 4th, after May the 3rd. It went until 8:30 in the morning. But nevertheless, I started as a Conservative Party member aged 15. I campaigned in general elections, I campaigned in mayoral elections, I campaigned in local elections. I've been involved a lot with my community, and I was selected to stand as a candidate in Southgate, and I was very lucky to get in. It took a lot of hard work, but through embracing the community, going to my local businesses, going to local people, and getting involved with the community groups, we managed to, I managed to win nevertheless. But a short biography about me. So I've always lived in the area. Yeah. So I grew up in Winchmore Hill. I went to St. Andrew's School, which is a Church of England school. Mm-hmm. I went to the Ellinikos Scholion to Finchley to Kyromihali, a Greek school, independent. This is where you learn your Greek as well? Yeah. This is where I learned my Greek, but of course through my family and through reading Greek newspapers and even going to church and listening to LGR, it all helps, funnily glad enough. Glad to hear that of about course. LGR. Tell me, are your parents both Greeks, Cypriots? My dad left as a refugee from Cyprus in 1974. He's from Potamos Dokambu, Pendaya kind of area in Morfu. He left in 1974 and he went to Greece. My mother, however, was born in the UK. She didn't leave as a refugee, but her family were refugees. Mm-hmm. I go to Cyprus
once every year. I go to Greece as well once every year. I support, of course, my community groups. I try and maintain a relationship. And in any way possible, I try, of course, and help. But I've always lived locally. What's your profession? What do you do, I mean, exactly? So I've just finished my undergraduate studies. I studied economics at the University of Hertfordshire. I'm now going to King's to go and study my postgraduate in public policy. And then after that... So you're still studying? I'm still studying, so yes. The only work you do is with the council? Exactly. That's the only work that I do, exactly. But the thing is, it's very important to tell people, I had an exam 2 days after my election. You passed it. And I passed it, and I got first. Because you were happy. Not because I was happy, but because I revised and I was prepped, and you have to plan, and these things you have to plan. It's very important. Yes. So, what is your day, in the council, and what are your responsibilities? What do you do? Let's have a day of Stefanos Ioannou. So, from time to time, I deal with members' requests. So when people come up to me with typical issues, it might be regarding environmental waste, antisocial behaviour, parking issues, any form of thing that the council can deal with. They come to councillors first, and we go and we deal with it. And that's typically what I do at the moment. So on an individual basis, I take up people's concerns. Secondly, however, I'm on committees. So I'm on the staff and teachers forum. So any issues that staff, teachers, head teachers have within the borough, they come to me, and I'm on that committee, and I try and voice it to make sure that our education in our borough is better. I'm also on the governor's forum, so I'm looking to become a governor at a school, and I help governors in whatever way they can, their schools, to make sure our schools are better prepared for tomorrow in the way that they teach, make sure they're financed properly, anything that we can to increase revenues, etc. How we can help and get schools also within the community. And finally, I'm on the transport committee for Enfield Council, where basically any new alteration, any new routes, for example, whether it be buses, anything to do with our stations, anything to do with overground, we're on that committee, and we look to improve, maintain services and things like that. And also I'm on the thing called the committee, which is an outside group called the Southgate Relief Charity. So extraordinary circumstances where people need help, where charities need help, where schools, whatever it may be, we need help. There is a small pot of funds there where myself and people within other councillors, both Labour and Conservative, we decide where to put this money, to what causes, and it's a very, very good thing, and I'm very happy on the committees I'm on, and I think they'll be very beneficial in the 4 years to come. What is your relationship with arts in particular? Okay, I did poetry and stuff like that, but I never really myself took up drama or dance or anything like that. But of course, I embrace it. I mean, I went to Southgate College. The students there, they did a very good exhibition on fashion, and they did their own art where they showed their canvases and the works of art that they have there available. And I embrace it. I support groups and I support young individuals who go into the artistic industry. I think it's a very good industry where young people can show true values and true talent. And it's important that people don't just stick to traditional subjects. I think it's good that we support the extraordinaries. And even within our community, we have people that deal, I mean, yourself, don't you? You deal with the arts. And I think you've got a play coming up, It is in Enfield. Yes. In Enfield. What? In Dugdale, of course, I'm going to come to that. It's good to promote yourself. No, of course, I will. Ask your friends to come and see it, please. Definitely. Why not? Yes. Why not? I will definitely come and support that. It's good that we embrace all sorts of culture. It's called Butterfly, Petaluda in Greek. Mm-hmm. You know, it's a very good play written by a Cypriot author, and she's going to be present at the first day. Would you, I will have an invitation for you. Thank you very much, Vasily. So, I wish you have a lovely day today. Thank you. Thank you. And likewise, of course. And thank you for interviewing me. I appreciate it. Thank you for speaking to us. Thank you. Πολλές ακόμα συνεντεύξεις θα σας παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Όπως αναφέραμε, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος. Αμέσως μετά το γέμα, λάβαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο, αλλά και με τους ιδιοκτήτες του Autumn Gardens, κ. Μελή Ουρή, τη γυναίκα του κ. Αναστασία Ουρή και την κόρη του Σέλινα, η οποία είναι διευθύντρια του Ιδρύματος. Ας παρακολουθήσουμε τι μας είπαν. Σεβασμιότατε, τι κάνετε? Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ.
Είμαστε με πολύ χαρά εδώ και συγκίνηση. Διότι έχουμε εδώ μπροστά μας έναν κόσμο ο οποίος είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Είναι τα αδέρφια μας, είναι οι μανάδες μας, οι πατέρες μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι εχθροί μας και όλοι είμαστε πράγματα του Θεού. Γιατί το τελευταίο μέτρημα της ζωής του ανθρώπου είναι η σχέση του με τον Θεό και η ψυχή του. Έτσι κρίνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό και τα γυροκομεία, τα ιδρύματα αυτά, όπως τα νοσοκομεία και τα άλλα ιδρύματα, δίνουν την ευκαιρία σε εμάς που έχουμε το προνόμιο να είμαστε καλύτερα, να έχουμε και το μυαλό μας και τα μάτια μας να δουλεύουν, να βλέπουν, να σκέπτονται, να γελούν, να κλαίνε, να πονούν, να συγκινούνται. Όλα αυτά μας δίνουν, λέω, την ευκαιρία να σκεφτόμαστε παραπάνω τον εαυτό μας και τους άλλους. Τον Μελή, την Ελένη, την Αναστασία. Κάνετε μεγάλη διακονία, την οποία διακονία ο Θεός ξέρει. Την βαθμολογεί με τους δικούς του τρόπους ο Θεός. Η βαθμολογία του Θεού είναι διαφορετική από την δική μας. Ο μισθός του Θεού είναι διαφορετικός από το μισθό μας. Δουλεύω κάπου, παίρνω τόσα και παραπονιούμαι, δεν με πληρώνει άλλος. Εδώ, τούτη υπηρεσία δεν έχει περιορισμούς ή τιμή αξία, όσα και να πας. Η ουσία είναι ότι εξυπηρετεί σε όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από αυτόν, εξαρτάται από αυτήν, εξαρτάται από άγνωστους. Γι' αυτό και παίρνω την ευκαιρία να σας συγχαρώ θερμά για αυτήν τη μεγάλη δουλειά την οποία κάνετε. Αυτά είπα στον Πατριάρχη όταν πριν. Μου λέει, ποιοι είναι αυτοί, μου λέει. Γράψε μου κάτω, λέει, ποιοι είναι. Και τι είπα. Και όταν ήρθε, θυμάστε. Αυτά τα ξέρει ο Θεός, λοιπόν, αυτά τα καλά και τα ωραία. Ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος λέει, να μάθετε, λέει, εσείς οι χριστιανοί που ανήκετε στον Χριστό, να κάνετε καλά και ωφέλιμα έργα εις τους ανθρώπους. Δεν λέει, είσαι στον Κυριακό, στον Βασίλη, στην πόλα, σε μένα, στους ανθρώπους. Όλους, δεν χωρίζεις. Γι' αυτό λέει ένας Εγγλέζος, μεγάλος συγγραφέας, με διακόψανε προηγουμένως, και σήμερα έστειλα να μου φέρει το βιβλίο που έγραψε, γιατί γράψε για τον Απόστολο Παύλο. Και λέει, οι χριστιανοί, λέει, για να έχουν μέλλον και ο κόσμος, όχι οι χριστιανοί, ο κόσμος. Διότι, για να πούμε την αλήθεια, η χριστιανοσύνη είναι αυτή που έκαμε αυτά τα πράγματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος, ο μεγάλος Κωνσταντίνος που ήταν βασιλιάς, και να πει, όλοι έχουν το δικαίωμα. Μαύροι, κόκκινοι, άσπροι, όλοι. Η αυτοκρατορία. Και έγιναν τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα σημαία. Και ο καθένας τα εκμεταλλεύεται πολύ. Αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καρπός της χριστιανικής πίστης και διδασκαλίας. Πώς αισθάνεστε, κύριε Μελή, που σήμερα γιορτάζεται την 11η επέτειο της έναρξης των εργασιών αυτού του οίκου ευγυρίας μαζί με τον άλλο οίκο, τον Αναστάσια Λότ. Πώς νιώθετε? Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη, τον Γιώργο, το Hellenic που είναι πάντα στο πλευρό μας και πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θέλω να δώσω στον Σεβασμιότατο που είναι πάντα δίπλα μας σε ολόκληρη την παραγγεία, αλλά ιδιαίτερα για μένα. Είναι πάντα δίπλα μας. Και το 90 όταν μόλις έγινε αρχιεπίσκοπος, 2-3 χρόνια ήταν, τον καλέσαμε πρώτη φορά να έρθει στο Αναστασία για να του ευλογήσει και η ευλογία του πιάνει, διότι μετά από 30 χρόνια σχεδόν είμαστε εδώ και από 20 δωμάτια που έχουμε, τώρα έχουμε 114. So, η ευλογία του πιάνει και φέτη μου έδωσε του Θεού. Και φέτοι μου έδωσαν την ευκαιρία να πάω και στην Κωνσταντινούπολη, να γνωρίσουμε και τον Πατριάρχη, να πάρω και την ευχή από εκεί.
Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον αρχαίο σεβασμιότατο που είναι πάντα κοντά μας και δίπλα μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίτση. Είμαστε περήφανοι για τον κόπο σας, τη διαγωνία, την προσφορά σας και τη φιλογένειά σας και τη γενναιοδορία σας και την αγάπη σας προς την Εκκλησία και στον κόσμο. Ευχαριστούμε τον σεβασμιότατο, ευχαριστούμε και τον κύριο Μελιούρη. Now I have to turn to English. Thank you very much. I feel absolutely honored to be able to be here and to be the operations director for such an organization. 11 years ago, when we were opened by the Archbishop and the First Lady of Cyprus, we were just 36 rooms here, so we cared for 36 residents with residential and dementia needs. And then in 2014, we more than doubled in size to become 85 bedrooms. And we also changed our registration so that we could start caring for people with nursing needs, which means that we're able to care for people as they get older and as they develop higher and higher and higher needs, we can still care for them here. So we have 85 residents now. We have two Greek-speaking units for residential and nursing residents, and we have one English-speaking unit for residential and nursing residents. And between them, caring for 85 people, it's an absolute honor to be able to do that for everybody. Do you have any future plans? Do you have any other plans in mind to expand or to offer any other services? We do plan to expand. We have been looking for about a year or so for another site. We'd like to be able to open up a third care home, a third nursing home. So we're looking around. We have to find the right site, of course, and make it work. But yes, because there is the demand. There's the demand for nursing care, not only for our Greek and Greek Cypriot residents, but also for other cultures too. So yes, we are definitely looking, and so watch this space. Thank you very much. Before I go to your mother, give us details. How can anyone get in touch, and how can anyone find out about, Autumn Gardens and Anastasia Lodge? Okay. Well, if anybody would like to come and view the home or have anybody stay with us, then they can call Autumn Gardens on 020-8344-2600 or Anastasia Lodge on 020-8886-1034. We also have our email, which is info@autumn-gardens.com and info@anastasialodge.com. We have all different sorts of placements here. We have permanent placements. We also have short stay and respite placements. So, for example, if somebody's caring for their mother at home and they need to go on holiday or they just need a rest because it's very hard to look after their parent at home, then they can come in for a couple of weeks. We also have a day center. So if people want to come just for the day, that's also absolutely fine as well. So if they have any interest in any of those and they call those numbers, then we can help them. Thank you. Thank you. Και τώρα η κυρία Αναστασία, η οποία έδωσε και το όνομά της στο Anastasia Lodge, από εκεί ξεκίνησε λοιπόν, η νοικοκυρά των δύο οίκων ευγυρίας, η γυναίκα που είναι πάντοτε παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις. Πώς αισθάνεστε, κυρία Αναστασία, μετά από τόσα χρόνια να βλέπετε όλα αυτά τα έργα τα οποία χτίσατε μαζί με τον σύζυγό σας και την υπόλοιπη οικογένεια να ευδοκούν και να είναι έτσι, νιώθετε φαντάζομαι υπερήφανοι? Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, το Σεβασμιότατο και όλους που εργάζονται εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω ότι γίνεται και μεγάλη μου ευχαρίστηση που μπορεί όλη η παροικία, όσοι χρειάζονται βοήθεια, να έρχονται εδώ. Αυτά. Να σας ρωτήσω. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που βρίσκει ο συμπατριώτης μας εδώ και οι άλλοι υπόλοιποι φυσικά, αλλά ιδιαίτερα οι συμπατριώτες μας που έρχονται σε αυτό το χώρο? Ποιο είναι το ιδιαίτερο που μπορεί να προσφέρει αυτός ο χώρος, όσο και το Anastasia Lodge? Το τι είναι εδώ, βρίσκεις όλα τα κυπριακά φαγητά. Έχουμε Κύπριους και Έλληνες μαγειρούς.
Έχουμε την Εκκλησία μαζί μας, έχουμε τις λειτουργίες μας, τη Θεία Κοινωνία. Ελληνική γλώσσα που τους μιλάνε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μην τα σκεφτείς ότι υπάρχουν. Μπορεί να με επισκεφθείς, έρθεις εδώ, θα δεις πόσα καλά πράγματα έχουμε. Για τον σκοπό. Πολύ ωραία. Θα ευχαριστήσω όλη την παροικία για την κατανόηση τους που θα έρχονται εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς. Να είστε καλά. I just wanted to say a big thank you to all of our staff here at Autumn Gardens because they've worked very hard here today and they work hard every single day to provide the good quality care for all of our residents. So I want to say a big thank you to them. Αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του Hellenic TV, η διευθύντρια Έλενα Μακρίδη έκανε μια σύντομη ομιλία και ευχαρίστησε το προσωπικό, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο και ιερό έργο. Ας παρακολουθήσουμε όσα μας είπε η κυρία Έλενα Μακρίδη. When we opened up 11 years ago, we were only a home for residential and dementia residents, and we were only 36. We only were able to care for 36 people. Now, 11 years on, we care for 85 people. We have two Greek-speaking units, one English-speaking unit, and we're able to care for residential, dementia, and nursing placements. I think that's a real big achievement. Thank you. But we couldn't do any of it without everybody here. So I want to say thank you to our residents and to their families, to the Archbishop, the Deputy Mayor that was here before as well, the councillors that have joined us here and our friends, our managers and Yanis who have put all of this together here today. Our chefs, both outside and inside. And of course, to all of our staff here, all of our team, our carers and our domestics and our activities and our laundry staff, everybody that works so hard every single day to care for our residents. So please, everybody give a round of applause to all of our team at Autumn Gardens. Thank you. Ολόκληρη την όμορφη εκδήλωση με πολλές συνεντεύξεις και όμορφα πλάνα θα σας παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.